στην ουσία. Η πόλη απειλείται από μεγάλα συμφέροντα. Αφού είπε ότι διάβασε το μανιφέστο τη Αυγή. Το κατάλαβα. Τι δεν θες να απαντήσεις. Είναι καλό να διαβάζει η Αυγή. Ναι. Έτσι. Για τη δική του ψυχική βελτίωση. Λοιπόν, η πόλη. Είναι η μήτρε λέει άλλη. Και για τη διασκέδαση. Λοιπόν, η πόλη απειλείται από μεγάλα συμφέροντα. Είναι από μικροσυμφέροντα. Είτε τα... ναι. Απειλείται από μικρομεσαία εγωιστικά συμφέροντα. Έτσι. Που φτιάχνουν εκλογικές πελατείες, αλλά τώρα στην κρίση έχουμε και την επέλαση των μεγάλων συμφερόντων. Η ιστορία αυτή, ότι θα έρθουν οι σωτήρες επιχειρηματίες να σώσουν την πόλη, είναι μια ιστορία για να ξεγελάσει τον κόσμο. Τα προβλήματα έχουν πολιτική βάση και λύνονται μόνο στο δημόσιο χώρο με δημόσιες παρεμβάσεις. Θα αναφέρω σε ένα θέμα που αφορά την πόλη. Το νερό. Αλίμονο αν το νερό ιδιωτικοποιηθεί, αν πουληθεί το νερό. Και στο θέμα αυτό, που είναι ευρωπαϊκή εμπειρία, εντάξει, όπου ιδιωτικοποιήθηκε και ξαναγυρνάει τώρα με τους αγώνες των εργαζομένων, δεν ακούνε να λένε τίποτα όλοι αυτοί οι εργολάβοι των μεγάλων συμφερόντων στις πόλεις, στην Αθήνα, στον Πειραιά και αλλού. Κρίσιμο θέμα αυτό. Δεν είναι μικρό θεματάκι το νερό, πάνε να το πουλήσουν. Δεύτερον θέμα, σημαντικό. Ακούγαμε από την εποχή του Μακαρίτη του Εύερτ την ιστορία να γίνει Σιγκαπούρη. Εντάξει. Είμαστε μεγάλοι πια για να ακούμε παραμύθια τόσα χρόνια. Για να συμβούν όλα αυτά, επαναλαμβάνω, χρειάζεται μια αλλαγή του πολιτικού υποδείγματος ανάπτυξης και όχι σκληρή λιτότητα. Άρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή. Άρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικών. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τρίτον και τελειώνω. Ναι. Λείπει ο κύριος Καμίνης, τον οποίο τον γνωρίζω πολλά χρόνια, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο κύριος Καμίνης επένδυσε ελπίδες πριν μερικά χρόνια. Δεν ήταν αδιάφορη υποψηφιότητα. Αλήθεια. Απογοήτευσε όμως. Ναι. Και απογοήτευσε γιατί είναι τυπολάτρης, δεν έχει αντίληψη κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής διαχείρισης των προβλημάτων της πόλης. Απογοήτευσε διότι μπλέθηκε και με μια διαπλοκή. Δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά στο γιατί ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στο μεγάλο σκάνδαλο της Energa Ελλάς Power. Είναι εκεί που έφαγαν χρήματα της ΔΕΗ, χαράτσι και δημοτικά τέλη. Ούτε το κράτος πήγε, το δημόσιο, πολιτική αγωγή, ούτε ο Δήμος της Αθήνας. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό, ηθικό και πολιτικό θέμα. Εγώ εν συντομία θα σας πω δύο πράγματα.